Σήμερα θα καταβληθεί το ποσό των 190 εκατομμύριων ευρώ σε περίπου 840.000 παλαιούς και νέους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης. Όσοι όμως δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου έχουν μία νέα ευκαιρία. Με υπουργική απόφαση ορίζεται ότι όσα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 20 Δεκεμβρίου μέχρι και 13 Ιανουαρίου. Έτσι οι νέοι δικαιούχοι θα μπορούν να προλάβουν τις επόμενες πληρωμές. Όλοι οι καταναλωτές που είχαν κάνει αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης σήμερα θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς που έχουν ήδη δηλώσει. Να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ξανανοίξει πάλι η πλατφόρμα. Μάη θέρμανση, που να μπορεί πάλι ο κόσμος να ξανακάνει αίτηση για το επίδομα θέρμανσης για τις αγορές που θα γίνουν από το Δεκέμβριο μέχρι και τον Ιανουάριο. Σήμερα οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν ως προκαταβολή ποσό ίσο με το ποσό που έλαβαν πέρσι. Οι νέοι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει αίτηση θα δουν τα χρήματα που δικαιούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς για αγορές που έχουν τιμολογηθεί ως το τέλος του Νοεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρήσει σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία. Νομίζω ότι αυτά τα επιδόματα πρέπει να καταργηθούν και να υπάρχει χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή για τον καταναλωτή, όχι το επίδομα. Γιατί το επίδομα πρέπει να ψάχνει, να το βρει, να το κάνει. Δεν είναι και τόσο εύκολο σε όλους. Ναι, πήραμε. Νομίζω το 10% δεν είναι. 100 ευρώ νομίζω παίρνει, 120. Πέρασε πήρακα. Τώρα φέτος δεν ξέρω αν έχουν βάλει τίποτα ακόμα. Η επόμενη δόση του επιδόματος θέρμανσης έχει προγραμματιστεί ως το τέλος Φεβρουαρίου για τις αγορές που θα τιμολογηθούν ως τις 31 Ιανουαρίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων ως και τη 15η Φεβρουαρίου. Η τελευταία δόση αναμένεται να καταβληθεί στις 28 Απριλίου για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν ως τις 31 Μαρτίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως τις 15 Απριλίου. Υπάρχει μια σταθεροποίηση των τιμών. Πιστεύουμε λίγο στη μείωση των πετρελαίων, θα πέσουν λίγο οι τιμές των πετρελαίων αυτές τις ημέρες. Και το πετρέλαιο θέρμανση κυμαίνεται από 1,14 έως 1,18, 1140 μέχρι 1180 ευρώ ο τόνος. Σύμφωνα με την απόφαση, η τροποποίηση γίνεται λόγω της ανάγκης χορήγησης επιδόματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, πετρελαίου θέρμανσης εσωτερικής καύσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, βιομάζας και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης.